έναντι του λαού. Είναι μια μετανεωτερική πολιτική φεουδαρχία που αποτελείται, όπως και η παλιά μεσαιωνική φεουδαρχία, από κληρονόμους πολιτικών δυναστιών, από δοκούς βουλευτές και υπουργούς, από αγοραστές βουλευτικών εδρών και από υποτακτικούς των κομματικών ηγεμόνων. Και έχουν το θράσος να έρχονται τώρα και να μας λένε ότι μαζί τα φάγαμε. Αυτοί όμως τρώγανε από τη σούπα με τις κουτάλες, ενώ ο λαός έτρωγε με την οδοντογλυφίδα. Έστω όμως, αν μαζί τα φάγαμε, μαζί πρέπει και να τα πληρώσουμε. Εμείς οι πολίτες τα πληρώνουμε κάθε μέρα, με τις μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, με την ύφεση, με την ανεργία και όλα τα άλλα. Αυτοί πώς πληρώνουν. Πώς θα πληρώσουν αυτοί, διατηρούμενοι στην εξουσία, τα ίδια πρόσωπα και τα ίδια κόμματα? Είναι δυνατόν? Λέμε όχι. Πρέπει να γκρεμίσουμε την πολιτική φεουδαρχία. Πρέπει να ανανομίσουμε το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να ξεθεμελιώσουμε τις κλεπτοκρατικές δομές, οι οποίες... Δεν τρίπονται από παλιά την ημέρα.
σαν την Αργεντινή. Θα δούμε στον μικρό πέλο και όσα προσταπεί. Thank you.
καλύτερο πλάνο από όλα.